Τώρα, μία μέρα μετά την έκρηξη στην καρδιά της Αθήνας, οι καταστηματάρχοι συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Και ενώ ακόμη δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, η αντιτρομοκρατική πίσω από το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα βλέπει τον Νίκο Μαζιώτη. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζονται άτομα που εμπλέκονται σε εμπρισμούς ATM. Πάνω σε σπασμένα γυαλιά αναγκάστηκαν να περπατούν σήμερα όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι τρομοκράτες με την έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου είναι μεγάλες και οι καταστηματάρχες της περιοχής συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές που προκάλεσε το οστικό κύμα στην περιουσία τους. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα συνεργεία έπιασαν δουλειά προκειμένου να αποκαταστήσουν τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστησαν κτίρια και επιχειρήσεις ακόμα και 150 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Το σημείο που πέρασε το οστικό κύμα στην Αμερική, έχουν πέσει παράθυρα, έχουν σπάσει τζάμια, έχουν λυγίσει πόρτες. Σε αρκετά από τα καταστήματα οι τζαμαρίες θρηματίστηκαν, έπεσαν σοβάδες, ράγισαν και έσπασαν ακόμα και μάρμαρα. Από την έκρηξη των 75 κιλών της εκρηκτικής ύλης, καθώς επίσης και από το οστικό κύμα, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς, έχει καταστραφεί πλήρως η μαρμάρινη επένδυση στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης και στα παρακείμενα κτίρια. Τα είχαν κλείσει όλα. Δεν παίρνανε τίποτα ούτε από τα στενά, ούτε αυτοκίνητα βέβαια, τίποτα. Μεγάλες υλικές ζημιές έχουν προκληθεί και στο θέατρο Αλή και επί της Οδού Αμερικής. Όπως έγινε γνωστό από τη διεύθυνση του θεάτρου, η παράσταση Ψήλη στα Αυτιά που φιλοξενείται εκεί ρίχνει αυλαία μέχρι νεοτέρας. Και ενώ όπως φαίνεται από το υλικό κάμερας ασφαλείας, αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, δύο γυναίκες παίρνουν από το σημείο, η αντιτρομοκρατική πίσω από την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση βλέπει τον Νίκο Μαζιώτη, καθώς τόσο το παγιδευμένο αυτοκίνητο, όσο και η εκρηκτική ύλη και η μάρκα του αυτοκινήτου παραπέμπουν σε χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Την ίδια ώρα η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα έπειτα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 27 φωτογραφίες, τις οποίες απεικονίζονται άτομα που εμπλέκονται σε εμπρισμούς ATM υποκαταστημάτων τραπεζών. Οι εμπρισμοί έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την ευθύνη έχει αναλάβει η οργάνωση «Επαναστατική Λαϊκή Αναρχική Δράση». Στις φυλακές Διαβατών οδηγήθηκαν το μεσημέρι έξι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που κατηγορούνται για το θάνατο του Αλβανού Βαρυπινίτη Ήλια Καρέλη. Μετά το αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ το τι ακριβώς συνέβη στο σοφρονιστικό κατάστημα.